Εύχομαι να έχουμε επιτυχία και οι αποφάσεις μας να είναι οι σωστές αποφάσεις. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι Παμακεδονικές Ενώσεις έχουν μία γραμμή. Όλοι μας μαχόμαστε για το θέμα του ονόματος. Δεν υπάρχει θέμα για μας, οι θέσεις μας είναι πάγιες. Δεν δεχόμαστε κανέναν όρο. Όρο Μακεδονίας μέσα στην ονομασία της γείτονος χώρας, γιατί αυτό θα αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, για να σας εξηγήσω το λόγο, θα γίνει κράτος Μακεδονία. Οτιδήποτε άλλος γεωγραφικός όρος σύνθετης ονομασίας υπάρχει, θα παραμείνει το Μακεδόνες. Θα είναι κράτος. Εμείς είμαστε μια περιοχή. Αυτό το κράτος θα δικαιούται γλώσσα και εθνότητα. Εμείς οι Μακεδόνες, οι αληθινοί Μακεδόνες, τι θα είμαστε, διασπορά δική τους, σας ερωτώ. Ευχόμαστε, όπως είπα, να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις σήμερα. Είναι εδώ αντιπρόσωποι από τις Παμακεδονικές Ενώσεις Ιφιλίου, από όλο τον κόσμο δηλαδή. Και σας καλούμε όλους να έρθετε. Σας ευχαριστώ. Εμείς απλώς, αναφερόμαστε στις δικές μας θέσεις. Δεν είμαστε Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά όταν υπάρχει λόγος, διαμαρτυρόμαστε. Δηλαδή, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση απεμπολεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας στο ζήτημα μέχρι της ονομασίας? Μέχρι τώρα δεν το έκανε. Μέχρι τώρα δεν το έκανε. Κράτος των Σκοπίων ακόμα διαπραγματεύονται. Το γεγονός ότι διαφωνείτε με την κυβερνητική πολιτική, την επίσημη της χώρας, που λέει σύνθετη ονομασία, διαφωνείτε δηλαδή. Ελεύθεροι πολίτες των χωρών που ζούμε, έχουμε κάθε δικαίωμα να εκφράζουμε τις δικές μας θέσεις. Και αυτές είναι οι δικές μας θέσεις. Διαφωνείτε, απλά αυτό θέλω να επισημάνω. Διαφωνούμε με την κυβέρνηση, αλλά θέλουμε να έχουμε και καλές σχέσεις με την κυβέρνηση για να άσκουμε μια κάποια πίεση. Θα αρχίσει σε λίγο το 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων, το οποίο φέτος συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου. Το κύριο θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ εγώ ως ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι αυτό που προηγείται, το τεράστιες εθνικής σημασίας γεγονός των δύο Βαλκανικών Πολέμων και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισαν αυτοί οι πόλεμοι, δηλαδή με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Θεωρώ ότι το γεγονός αυτό ήταν το μεγαλύτερο εθνικής σημασίας γεγονός μετά την Επανάσταση του 1821, αφού είχε ως συνέπεια να διπλασιαστεί η εδαφική έκταση της χώρας μας, να διπλασιαστεί περίπου ο πληθυσμός, να αναπτερωθεί το ηθικό των Ελλήνων και να δημιουργηθούν τότε οι προϋποθέσεις για περαιτέρω υλοποίηση της μεγάλης ιδέας. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή λοιπόν το γεγονός ότι προσκλήθηκα σε ένα εθνικής σημασίας συνέδριο να αποτελέσω το κεντρικό ομιλητή. Με γεμίζει με ιερή εθνική συγκίνηση η παρουσία μου στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων που διεξάγεται στην αγαπημένη μας Φλόρινα. Αυτή την ακριτική και πάντοτε μαχωμένη ηρωίδα των βορείων συνόρων της πατρίδος μας. Χαιρετίζω και ευλογώ τους εκπροσώπους του μακεδονικού ελληνισμού από όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου, αλλά και από κάθε γωνιά της ελληνικής γης που προσήλθαν να συμμετάσχουν στο συνέδριο αυτό. Αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος για όλους εσάς που παντού, είτε εδώ στη χώρα μας, είτε στο εξωτερικό κρατάτε ψηλά τις σημαίες και τα λάβαρα της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί. Η Μακεδονία ήταν και είναι ο πνεύμα της Ελλάδος, πηγή ζωής και δυνάμεως για ολόκληρη τη χώρα μας. Οι δε Μακεδόνες αποτελούν ένα από τα δυναμικά τμήματα των ελληνικών και του απανταχού ελληνισμού. Και αυτόν ακριβώς τον δυναμισμό και τη ζωτικότητα
δεν σταμάτησαν να τον εκδηλώνουν οι Έλληνες Μακεδόνες στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του ο έως σήμερον. Αυτόν τον ίδιο δυναμισμό και εσείς εκδηλώνετε σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρεθείτε, έτσι και που φαίνεται και στην περίπτωσή σας ταιριαστά τα λόγια του ποιητή. Τέτοιος βγάζει το έθνος μας. Θα λένε για σας, έτσι θαυμάσιος είναι ο έπαινός σας. Είμαστε σήμερα εδώ για να συμμετέχουμε στο 11ο νομίζω συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων. Ανά τον κόσμο η συμμετοχή των Ελλήνων σε όλη την Βίλιο νομίζω ότι έχει ιστορικό ρόλο να επιτελέσει, με την έννοια ότι πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση της πολιτικής, ιστορικής, πολιτισμικής πραγματικότητας που πρέπει να διέπει τις σύγχρονες σχέσεις φιλίας, συνεργασίας μεταξύ των λαών και των κρατών. Πρέπει να πω βέβαια ότι και εσείς γνωρίζετε ότι η ιστορική διαδικασία της εξέλιξης της δημιουργίας των σύγχρονων κρατών ήταν μια αιώνια, σε διάρκεια αιώνων, εθνογενετική διαδικασία που οδήγησε στην συγκρότηση των σύγχρονων πολιτικών κρατών. Αυτό φαίνεται σε κάποιο βαθμό να αμφισβητείται ή να ανατρέπεται στα Βαλκάνια και έχουμε ένα ιστορικό παράδοξο. Ύπαρξη ιστορικών εθνικών μειονοτήτων στην περιοχή να μην παίζει τον κύριο ρόλο στη συγκρότηση ενός κράτους, αλλά να προηγείται μια πολιτική διαδικασία κρατικής οντότητας σε βάρος της των εθνικών ιστορικών διαδικασιών των λαών της περιοχής. Εγώ έχω μια καθαρή άποψη, θα την πω και μέσα, ότι η αποκατάσταση πλήρους σχέσεων φιλίας, συνεργασίας, συνύπαρξης των λαών της περιοχής και ιδίως της Νότιας Βαλκανικής μπορεί να στηριχθεί στη δημιουργία, στην ύπαρξη, στη συγκρότηση ενός κράτους των Σκοπίων σε βάση σεβασμού των εθνικών τους μειονοτήτων, οι οποίες είναι όπως διαμορφώθηκαν μέσα από την ιστορία των αιώνων. Αυτό σημαίνει για το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων ότι απαιτείται η συγκρότηση του νέου κράτους σε μια βάση ομοσπονδιακή, η οποία θα σέβεται και θα αναπαράγει τις πολιτικές ελευθερίες, τα κοινωνικά συμφέροντα, τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των λαών που ζουν στην περιοχή αυτή. Εδώ στη Φλόρινα, στη Δυτική Μακεδονία, στην απαρχή της σύγχρονης Ελλάδας. Και η παρουσία σας για μας αποτελεί τιμή, μας γεμίζει χαρά και συγκίνηση, αλλά ταυτόχρονα μας δίνετε και ένα βήμα να διατρανώσουμε ως Μακεδόνες την περηφάνεια μας για σας τα αδέρφια μας, που στα πέρατα της Οικουμένης μας κάνετε περήφανους και κάνετε πράξη την κουλτούρα και τη συνείδηση του ελληνικού γένους, της διαχρονικότητας των ανοιχτών οριζόντων. Για πάνω από μισό αιώνα, οι Ανατινηφίλιο Παμακεδονικές Ενώσεις αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές μας στα πέρατα του κόσμου. Η προσφορά σας, ανιδιοτελής και πολύτιμη, πιάνει τόπο. Και εμείς είμαστε ευγνώμονες απέναντί σας για όσα κάνετε. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά το καθένα σας, όμως ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νίνα Ντατζούλη και τον κύριο Γιουματζίδη Δημήτρη, με τους οποίους εδώ και ένα χρόνο περίπου συνεργαζόμαστε για να μπορούμε σήμερα να είμαστε εδώ και να πρεσβεύουμε και να πιστεύουμε και να ελπίζουμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους δύο διακεκριμένους ομιλητές, τους οποίους θα ακούσουμε σε λίγη ώρα, τον επίτιμο διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού Αντιστράτηγων Αποστρατεία κύριο Ιωάννη Ζούκα και την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την κυρία Νισταζοπούλου Πελεκίδου.
Το 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία στην ακροτελεύτια αυτή περιοχή της χώρας μας να δούμε κατάματα την αλήθεια μακριά από ανιστόρητους ευπεριακούς καπηλευτές. Πέρυσι συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Φλόρινας και ήδη από φέτος διανύουμε το δεύτερο αιώνα ελεύθερου βίου. Όμως η ιστορία μας δεν είναι μόνο αυτά τα 100 χρόνια όπως πολλοί προσπαθούν να αποδείξουν εντός παρεθέσεως. Η ιστορία μας είναι η ιστορία της μίας και ελληνικής και μοναδικής Μακεδονίας και είναι πάνω από 2.000 χρόνια. Είναι η ιστορία που εξακολουθεί να γράφεται και δεν παραγράφεται. Είναι η ίδια η ζωή μας, των προγόνων μας που έξαν το αίμα τους σε τούτα τα χώματα και των απογόνων μας που θα συνεχίσουν να δημιουργούν και να μεταλλουργούν. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα σε συνέχεια του συνεδρίου αυτού να σας προσκαλέσω να παρακολουθήσετε και τις εργασίες του 4ου συνεδρίου των Απανταχού Φλωρινιωτών που ξεκινά τη Δευτέρα και ελπίζω πως θα είστε μαζί μας γιατί θα είναι μεγάλη τιμή. Η σημερινή μέρα αποτελεί γιορτή για τη Φλόρινα καθώς φιλοξενεί ομογενείς Έλληνες που αταλάντευτα στηρίζουν και διαδίδουν τις πανανθρώπινες αξίες του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Ο ελληνισμός και η Μακεδονία γνωστοποιεί σε όλους τους λαούς την πίστη στον άνθρωπο, τη γνήσια φιλοπατρία, χωρίς εθνικιστικές εξάρσεις, τη φιλαλληλία, την αγάπη και την ελευθερία, την αίσθηση της τιμής, το σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Εσείς είστε οικουμενικοί κήρυκες και πρεσβευτές αυτών των αξιών που συνθέτουν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Και εσείς οι Απανταχού Μακεδόνες, με την αέναη πολιτισμική σας δραστηριότητα, την επαγγελματική και κοινωνική σας επιτυχία, επιτελείτε το πατριωτικό σας καθήκον. Όλοι μαζί οφείλουμε να αντισταθούμε στις ιστορικές διαστρεβλώσεις, τις εθνικές καπηλεύσεις από όπου και αν προέρχονται και με νυφαλιότητα και σεβασμό να επιδιώξουμε τη συνεργασία, την ειρήνη και τη φιλία. Όσο σας θέλει, την αγάπη, την εκτίμηση, αλλά και τον σεβασμό του. Σε όλους εσάς, τους απότιμους Μακεδόνες, που αποτελείτε το πιο εκλεκτό κομμάτι του έθνους μας. Ο κύριος Καράβλου, όπως και εσείς ομίλη και πολιτεία, αναγνωρίζει τα όσα έχετε προσφέρει στη Μακεδονία και στην πατρίδα μας. Στρέψανε στους Χούντζα. Η Ελλάδα έχει βοηθήσει σημαντικά, αλλά μετά την απαγωγή του Θανάσης Λερούνης, δεν υπάρχει κανένας Έλληνες εθελοντές να μας βοηθήσει. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε με προσοχή την περίπτωσή μας. Είμαστε μια κοινωνία 4.000 ανθρώπων. Χρόνο με το χρόνο γινόμαστε λιγότεροι, αφού δεχόμαστε πίεση να εξελαμιστούμε. Είμαστε μια κουκίδα ανάμεσα σε εκατομμύρια μουσουλμάνους. Και αυτή τη στιγμή το μόνο στήριγμα θεωρούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε και είναι και είμαι στη διάθεσή σας όποιος θέλει διευκρίνηση και πληροφορίες για τους καλάς να τους τη δώσω.